Περπατήσατε πολύ σήμερα. Ήρθε η ώρα να αποζημιωθείτε για τον υδρότα σας. Εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο έχουν αναδείξει το Sweatcoin ως την καλύτερη fitness εφαρμογή μέσα σε μόλις λίγους μήνες. Και όχι τυχαία, αφού είναι δωρεάν και πληρώνει γενναιόδωρα bitcoins για κάθε σας βήμα. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο που με τη βοήθεια του GPS και τα δεδομένα κίνησης από το έξυπνο τηλέφωνο επιβεβαιώνει τα βήματα που κάνει ο χρήστης σε εξωτερικούς χώρους και τα μετατρέπει σε κρυπτονομίσματα. Με 1000 βήματα, περίπου δηλαδή 750 μέτρα, κερδίζεται ένα Sweatcoin. Ένας καφές premium κοστίζει 35 Sweatcoins. Με 170 Sweatcoins μπορείτε να αγοράσετε ένα τζιν παντελόνι. Αν πάλι οι επιθυμίες σας είναι πιο ακριβές, όπως για παράδειγμα ένα iPhone X που κοστίζει 20.000 Sweatcoins, χρειάζεται να προσπαθήσετε λίγο περισσότερο. Να κάνετε 13.000 βήματα, δηλαδή περίπου 10 χιλιόμετρα κάθε μέρα για 5 χρόνια. Μετά το fitness, η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας μπαίνει και στο κομμωτήριο και υπόσχεται φουτουριστικές υπηρεσίες με απλό και προσιτό τρόπο. Δείτε με τον πιο πιστικό τρόπο τι ταιριάζει στα μαλλιά σας με μια πρωτοποριακή συσκευή που λανσάρει κορυφαία γερμανική εταιρεία καλλιτικών. Και αν χρειάζεστε επιπλέον περιποίηση, η συσκευή σας ετοιμάζει και ατομικό σαμπουάν. Και όλα αυτά μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η συσκευή που θα δοκιμάσει η Henkel σε κορυφαία σαλόνια κομμωτικής της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο 2018 λειτουργεί με υπέρυθρη ακτινοβολία και αισθητήρες φωτός. Η διαδικασία ξεκινά με μια εξατομικευμένη εκτίμηση της υγείας της τρίχας. Ο αναλυτής Salon Lab αναλύει με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου την κατάσταση του εσωτερικού χρώματος, το επίπεδο υγρασίας και το πραγματικό χρώμα των μαλλιών. Ενώ η επαυξημένη πραγματικότητα επιτρέπει στο χρήστη την τρισδιάστατη προεπισκόπηση των μαλλιών σε διάφορα χρώματα και χτενίσματα. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που έχει συγκεντρώσει η συσκευή, μπορεί να προσφέρει 128 διαφορετικούς συνδυασμούς σαμπουάν, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε χρήστη, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει σύντομα να στραφεί και στον χώρο των conditioners. Πέρασε καιρούς πολέμου, περιφρόνησης και λύθης. Απαγορεύτηκε ως επικίνδυνη από τον Χίτλερ και τον Στάλιν. Κατάφερε όμως να επιβιώσει. 130 χρόνια μετά την πρώτη της παρουσίαση, το 1887, σε ένα μικρό βιβλιαράκι από τον Λούντβιχ Τζάμενχοφ, η γλώσσα Εσπεράντο γνωρίζει και πάλι άνθηση, χάρη πλέον σε μια διαδικτυακή εφαρμογή. Μπορεί ως γλώσσα να μην θεωρείται τυπικό προσόν για όποιον αναζητεί μια θέση στην αγορά εργασίας. Η Εσπεράντο, ωστόσο, εξακολουθεί να συναρπάζει και μιλιέται από περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Θέλοντας να συμβάλλουν στην περαιτέρω διάδοσή της, 6 νέοι από το Λονδίνο που συναντήθηκαν τυχαία στο ψηφιακό κόσμο εξαιτίας αυτής της αγάπης τους για την Εσπεράντο, έφτιαξαν ένα πραγματικά ελκυστικό πρόγραμμα για όσους θέλουν να τη γνωρίσουν. Μέσα από το Duolingo, τη γνωστή εφαρμογή για την εύκολη εκμάθηση ξένων γλωσσών, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο χρήστες έχουν ήδη κατεβάσει το πρόγραμμα για την Εσπεράντο, που περιλαμβάνει επίπεδο αρχαρίων και προχωρημένων. Αν και μόλις το 25% από αυτούς ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, οι εμπνευστές του είναι ικανοποιημένοι, καθώς θεωρούν ότι έχουν δώσει ζωή σε μια γλώσσα που πολλοί τη θεωρούν νεκρή. Η εφαρμογή, ωστόσο, δεν είναι αρκετή. Για να μάθει κανείς τη γλώσσα, χρειάζεται να τη μιλά. Και χάρη στην τεχνολογία, και αυτό είναι πλέον εφικτό, αφού η ψηφιακή κοινότητα των ομιλούντων την Εσπεράντο είναι εξαιρετικά ζωντανή και δραστήρια σε φόρουμ και εκδόσεις.